Η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απογειώνεται και ο κλάδος της βιομηχανίας φαίνεται να βρίσκεται ήδη σε κρίση. Παράδειγμα αποτελεί το εργοστάσιο της Audi στις Βρυξέλλες που ιδρύθηκε το 1948 και ανακαινίστηκε με τεχνολογίες αιχμής και χαμηλών εκπομπών. Μετά το 2025 θα σταματήσει την παραγωγή του ηλεκτρικού SUV Q8 e-tron της ναυαρχίδας της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας που πωλείται στο Βέλγιο εναντί 80.000 ευρώ. Αλλά τα συνδικάτα βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Φοβούνται την απώλεια 3.000 θέσεων εργασίας, συν άλλε χίλιε σε συναφεί κλάδου. Ετοιμάζουν νέε απεργίε και επικρίνουν τι στρατηγικέ των αυτοκινητοβιομηχανιών. Οι αυτοκινητοβιομηχανίε ήθελαν να βγάλουν πολλά χρήματα από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δεν δέχτηκαν ότι η μεταβατική περίοδο θα απέφερε λιγότερα μερίσματα και κέρδη. Οπότε έβαλαν όλα τα χρήματά του σε μεγάλα, πολυτελή και ακριβά μοντέλα που οι Ευρωπαίοι πολίτε δεν μπορούν να αγοράσουν. Οπότε έχουμε μια ευρωπαϊκή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που σημαίνει ότι όμιλοι όπω η Volkswagen θέλουν να κλείσουν εγκαταστάσει στο Βέλγιο και τη Γερμανία. Στο μεταξύ, η ευρωπαϊκή πολιτική αναζητά λύσει όπω δασμού στα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πολύ φθηνότερα από τα ευρωπαϊκά. Χρειαζόμαστε πραγματικά ένα πολύ πιο φιλόδοξο σχέδιο για την επαναβιομηχανοποίηση. Δεν υπάρχει τρόπο να περνάμε μέσα από μέτρα προστασία όταν πρόκειται να υποκινήσουμε αποτελεσματικά τι ευρωπαϊκέ και ξένε επιχειρήσει να δράσουν πιο αποτελεσματικά και να δημιουργήσουν ποιοτικέ θέσει εργασία. Θα οδηγήσει επίση σε μια συνολική πολιτική σε όλε τι πτυχέ: στην πτυχή τη φορολογία, τη κατάρτιση των εργαζομένων και τη πτυχή επίση τη έρευνα και τη ανάπτυξη σε σχέση με τι νέε τεχνολογίε. Κατά τους πρώτους 8 μήνες του 2024, μόλις το 12,6% του συνόλου των αυτοκινήτων που αγοράστηκαν ήταν ηλεκτρικά.